Φτάσαμε στα μέσα του Απριλίου για να ξεκινήσουν οι κατεδαφίσεις των επικίνδυνων κτισμάτων μετά από το σεισμό της 30 Οκτωβρίου στον Δήμο της Ανατολικής Σάμου. Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, μέσω χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών, δημοπράτησε μελέτες κατεδαφίσεων επικινδύνωσε τιμόρυπων κτηρίων που επλήγησαν από το σεισμό για τη Δημοτική Ενότητα Βαθέως και τη Δημοτική Ενότητα Πυθαγορείου, ύψους 400.000 και 200.000 ευρώ αντίστοιχα. Μέχρι σήμερα έχουν κοινοποιηθεί 40 πρωτόκολλα κατεδάφισης από την αρμόδια υπηρεσία, το ΔΑΕΦΚ. Το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε τον οδικό χάρτη με βάση τον οποίο ο ιδιοκτήτης υποβάλλει αίτηση, εφόσον επιθυμεί, προς τον Δήμο προκειμένου να προβεί στην κατεδάφιση του χαρακτηρισμένου κόκκινου κτηρίου του. Οι αιτήσεις κατεδαφίσεων από τους ιδιοκτήτες κατανέμονται ως εξής: 10 στην κοινότητα Κοκαρίου, 4 στην πόλη της Σάμου, 1 στην κοινότητα Βουρλιωτών και 1 στην κοινότητα Μπέλου. Προχωράμε τις κατεδαφίσεις. Ξεκινάμε Πυθαγόριο, Σάμου και όπου όλο έχουμε πρωτόκολλο ολοκληρωμένα κατεδάφισης, προκειμένου να προετοιμαστούμε, πάνω απ' όλα βέβαια να διαφυλάξουμε την ασφάλεια του κόσμου και να προετοιμαστούμε για την τουριστική σεζόν που έρχεται με τα νέα βέβαια χαρακτηριστικά της πανδημίας. Το Κοκάρι υπόσχεση είναι ότι θα είναι όσο πιο έτοιμο γίνεται. Ήδη προχωράει η αναστήλωση, θα έλεγα, του Αγίου Νικολάου με κατεπίγουσες διαδικασίες και με ιδιαίτερη φροντίδα του Μητροπολίτη Σάμου, του κυρίου Ευσέβιου και του Υπουργείου Πολιτισμού. Προχθές ήταν εδώ τα συνεργεία, η τεχνική της ομάδας εργασίας του κυρίου Λέκα για τα γεωλογικά φαινόμενα. Προχωράμε, ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και το Κοκάρι θα είναι ασφαλής προορισμός για τη σεζόν που έρχεται. Οι τρέχουσες εργολαβίες θα διαρκέσουν μέχρι τις εξαντλήσεις των πιστώσεων των 700.000 ευρώ, 600.000 ευρώ που δημοπρατήθηκαν και 100.000 ευρώ προς υλοποίηση που δόθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ο Δήμος έχει προβεί στη λήψη μέτρων ασφάλειας κατόπιν κοινοποίησης ενημέρωσης από την αρμόδια υπηρεσία με σήμανση στους κοινόχρηστους χώρους και απαγορεύεται η παραβίαση αυτών. Την κύρια ευθύνη άρσης επικινδυνότητας των κτισμάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως σεισμόπληκτα, καθώς και των εργασιών επισκευής και κατεδάφισης, τις φέρουν οι ιδιοκτήτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες δεν προβούν σε απαραίτητες ενέργειες, ο Δήμος, στο πλαίσιο της δημόσιας ασφάλειας, θα κινεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες.